Νέος πονοκέφαλος για την κυβέρνηση και πάλι λόγω γενικού σχεδίου υγείας. Αυτή τη φορά για την εισφορά 1,7% που θα αρχίσει από την 1η Μαρτίου. Μετά από δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη ότι θα συνεχιστεί παράλληλα και η αποκοπή για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, ήρθε η οργήλη αντίδραση της ΠΑΣΥΔΗ. Αμφισβητεί την νομιμότητα της υποχρεωτικής συνεισφοράς του 1,5% ενώ θα αμφισβητήσει και την νομιμότητα της συνεισφοράς για το ΓΕΣΥ. Η ΠΑΣΥΔΗ καλεί τον Υπουργό να προχωρήσει άμεσα σε κατάργηση του κανονισμού 3α που εκδόθηκε δυνάμει του περί ιδρυμάτων και υπηρεσιών νόμου του 1978 και 2000, με τον οποίο επιβλήθηκε υποχρεωτική συνεισφορά ποσοστού 1,5%. Σε αντίθετη περίπτωση, θα κληθούν τα συλλογικά σώματα της οργάνωσης για λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων αντίδρασης. Έντονη είναι και η αντίδραση της Παγκύπριας Συντεχνίας Κυβερνητικών Ιατρών, η οποία απίφθινε μάλιστα ήδη και επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θα πρέπει ο Υπουργός Οικονομικών να εξηγήσει την αντίληψη που έχει καταθέσει ότι τα τελευταία χρόνια οι δημόσιοι υπάλληλοι κατέβαλαν μειωμένες εισφορές, καθώς και την πρότασή του μια ομάδα πληθυσμού να καταβάλει αυξημένες εισφορές έστω και για την περίοδο ενός χρόνου. Ίση μεταχείριση με όλους τους εργαζόμενους ζητούν και οι νοσηλευτές. Η ΠΑΣΥΝΟ τονίζει πως δεν θα αποδεχθεί την διπλή αποκοπή για σκοπούς ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και θεωρεί ότι οποιασδήποτε δηλώσεις γίνονται για το θέμα αποσκοπούν να στείλουν λαθασμένα μηνύματα και τορπιλίζουν την προσπάθεια για εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας, επιβεβαιώνοντας τους φόβους και τις ανησυχίες μας ότι όλα λειτουργούν με προχειρότητα. Για το θέμα, ήδη έχουν ενώσει τα χέρια και οι εκπαιδευτικοί. Δεν υπάρχει περίπτωση να αποδεχθούμε εμείς τέτοιο πράγμα. Είναι παράλογο, δεν έχει πουθενά να στηριχθεί αυτή η λογική και ήδη έχουμε συντονιστεί και οι εκπαιδευτικές οργανώσεις για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή τη νέα, θα την έλεγα, πρόκληση, έτσι. Και δικαιολογημένα έχει χαρακτηριστεί και κάτι το οποίο εξόργησε όλο τον κόσμο. Οι εκπαιδευτικές οργανώσεις θα έχουν συνάντηση από Δευτέρας με την ΠΑΣΥΔΗ, ενώ οι γιατροί και νοσηλευτές αναμένουν επίσημη πληροφόρηση και αναλόγως των απαντήσεων που θα πάρουν από την κυβέρνηση θα πράξουν.